Ένας χρόνος πέρασε από την ανακήρυξη της επιδημίας του νέου κοροναϊού σε πανδημικό φαινόμενο. Ήταν 11 Μαρτίου του 2020 όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την επιδημία του νέου αυτού ιού σε πανδημική απειλή. Και παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες, πλήθος χωρών συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, ένα χρόνο μετά, βρίσκονται ακόμη αντιμέτωπες με ένα τρίτο σφοδρό επιδημικό κύμα και τις υπηρεσίες υγείας ένα χρόνο μετά να τις έχει ξανά υπερφαλαγγίσει ο αόρατος κατά τα άλλα εχθρός του αστικού αφηγήματο. Η ιδέα ελπίδα ότι θα ανακτήσουμε κανονικούς ρυθμούς στην καθημερινότητά μας ακόμη και στους πιο αισιόδοξου, στους πιο καλοπροαίρετους φαντάζει πλέον ένα ξεθοριασμένο ανέκδοτο. Σας θυμίζω το εμπόριο ελπίδας των εμβολίων. Στις αρχές Νοεμβρίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμη να εμβολιάσει 2.177.000 άτομα το μήνα. Σήμερα δηλαδή, με βάση τον τότε σχεδιασμό, θα είχε εμβολιάσει 6,5 εκατομμύρια άτομα, θα είχε δηλαδή σχεδόν επιτύχει συλλογική ανοσία, την ανοσία της Αγέλης, δια των εμβολιασμών. Στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν αποκαλύφθηκαν οι διαθέσιμες δόσεις για την Ελλάδα, προϊόν των ενδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων, ο στόχος αναθεωρήθηκε στα 3 εκατομμύρια. Ενώ στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν οι φαρμακοτερίες της Pfizer και της AstraZeneca αποφάσισαν να ανακατευθύνουν τις δόσεις τους σε πιο κερδοφόρες αγορές, αυτό είναι ο καπιταλισμός, ο στόχος αναπροσαρμόστηκε στα 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς μέχρι σήμερα. Και μαζί του χάθηκε και η ελπίδα για ταχεία διαμαγείας επίλυση της επιδημικής κρίσης δια των εμβολιασμών. Η επιδημία, η πανδημία πέρα από τις φρούδες ελπίδες για το ρόλο των φαρμακευτικών μονοπωλίων και την μηδενική όπως αποδεικνύεται κοινωνική τους ευθύνη φαίνεται να καταρρύπτει έναν προς έναν τους ταξικούς μύθους, τους μύθους του αστικού αφηγήματος. Ο αταξικός ιός τους, ο οποίος χωρίς ταξικά σύνορα όλους ίδια μας απειλεί και μας προσβάλλει, έχει αποδείξει προπολού τα ταξικά του δόντια. Η εργατική τάξη, τα φτωχάλαϊκά στρώματα, οι κοινωνικά απεκλεισμένοι έχουν υπερπολαπλάσια ποσοστά έκθεσης, νόσησης, θανάτου από το νέο κορονοϊό στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι, στο λιανικό εμπόριο, στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, οι εργάτες γης, οι απόκληροι πρόσφυγες και μετανάστες που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτου συγχρονισμού, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, στα κέντρα φιλοξενίας, ήρθαν αντιμέτωποι με δεκάδες σειροές κρουσμάτων και τοπικές εξάρσεις του ιού. Η ειρηνική κατά τα άλλα συνύπαρξη και σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, το πολυδιαφημιζόμενο μοντέλο, δηλαδή στρατηγικής ανάπτυξης των συστημάτων υγείας πριν την επιδημία, μοιάζει πλέον κυριολεκτικά με ανέκδοτο. Ο γραφειοκρατικός, σπάταλος, αναποτελεσματικός, πατερναλιστικός που δεν προάγει την καινοτομία αλλά προσφέρει μόνο σίγουρη απασχόληση δημόσιο τομέα υγεία σύμφωνα με το αστικό αφήγημα, κλήθηκε να σηκώσει μόνος του το βάρος διαχείρισης των υγειονομικών επιπτώσεων της επιδημίας. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, την Ινδία, την Νότιο Αφρική, ο ιδιωτικό τομέα έκλεισε κυριολεκτικά τι πόρτε του, γύρισε την πλάτη του στου ασθενεί με COVID-19. Και μπήκε στη μάχη τη επιδημία μόνο όταν εξασφάλισε χρυσοπληρωμένα συμβόλαια με το δημόσιο τομέα, όπως έγινε στην Αγγλία και την Νότια Αφρική ή όταν επιτάχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, με παχυλότατες, υψηλότατε κρατικές αποζημιώσεις. Όταν η ελπίδα ξεθοριάζει, η κόπωση κοποση απο την αναποτελεσματική διαχείριση γενικεύεται, οι μύθοι καταραίουν και το μικρόβιο της αφισβήτησης της ιστορικής ανωτερότητας δίθεν του καπιταλισμού μεταδίδεται οι αστικές κυβερνήσεις καταφεύγουν στο γνωστό προσφυλές εργαλείο της μόνωσης των κοινωνικών αντιδράσεων δια της καταστολής και της προϊστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Δεν είναι πρώτη φορά που η καταστολή και ο αυταρχισμός γίνεται γενικευμένο επιχειρησιακό εργαλείο για τη διαχείριση μιας επιδημίας εκτός ελέγχου συνέβη στη Σχέρα Λεόνε, στη Λιβερία, στο Κονγκό, στη Νέα Γουινέα το 2013, 2014, 2015, όταν ο ιός του αιμορραγικού πυρετού, ο έμπολα, και η επιδημία που αυτό προκάλεσε βγήκε εκτό ελέγχου λόγω της καταφανού αποτυχία τη διεθνού κοινότητα να τον διαχειριστεί. Φοιτήτριε και φοιτητέ, συντρόφισε και σύντροφοι, ο αγώνα σα για επαναλειτουργία των σχολών για να γίνετε ξανά φοιτητές, ο αγώνα σα ενάντια στην αστυνομοκρατία και τον αυταρχισμό είναι δίκαιο αγώνα. Το αίτημά σα για ασφαλή διαζώση σε πάνω σας, στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα αιτήματά σα είναι και ρεαλιστικά και εφικτά. Απαιτούν όμω πολιτική βούληση και στρατηγική επένδυση σε ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, όπου προτεραιότητά του είναι η διασφάλιση τη ακαδημαϊκή ελευθερία η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η παραγωγή γνώσης και έρευνας σε όφελος των πολλών και όχι των μονοπωλίων. Σπάμε το φόβο, πάμε μαζί.